Γιαννακάκη, είναι ψυχοθεραπεύτρια και ψυχολόγος. Μετά από τους προηγούμενους ομιλητές, αισθάνομαι πολύ λίγα αυτά που θα πω εγώ. Το 1974 ήρθα για πρώτη φορά με την ψυχιατρική, με τον κόσμο της ψυχιατρικής, δουλεύοντας σε μια ιδιωτική κλινική που πολύ πιθανόν να είναι η κλινική που είπε προηγουμένως ο πατέρας και που την ονόμασε Μεσαιωνική Κλινική στα Βρυλίσια. Αυτή η κλινική ανήκει σε κάποιον από τους καθηγητές μας και εγώ ως φοιτήτρια ψυχολογίας είχα πάει να αποκτήσω εμπειρία. Μπορώ να σας πω, ή μπορεί να φανταστείτε κι εσείς, πώς ήταν την εποχή εκείνη. Η κατάσταση ήταν φρικτή. Ήμουνα και μικρή βέβαια τότε και καθημερινά έκλαιγα. Γιατί ήταν τελείως απάνθρωπες οι συνθήκες. Καθυλώσεις, ηλεκτροσόκ, απομονώσεις, ξύλο, βία, καθόλου ειδικευμένο προσωπικό. Το προσωπικό που υπήρχε τότε ήταν παλί καραβοκύριδες, ήταν άνθρωποι που δούλευαν στο ναυτικό, ήταν ναύτες, δεν ξέρω τι, και ήταν γεροδεμένοι για να μπορούν να καθυλώνουν τους άταξους ασθενείς. Είναι βέβαια 40 τόσα χρόνια από τότε. Έχουν αλλάξει πάρα πολύ τα πράγματα. Σίγουρα δεν είμαστε εκεί. Αλλά δεν έχουμε προχωρήσει και πάρα πολύ όσο θα ήταν επιθυμητό. Μετά από κάποια χρόνια βρέθηκα να δουλεύω σε μία πρότυπη μονάδα από ασυλοποίησης έξω από το Παρίσι, όπου τότε είπα ξεκάθαρα, έπαψα δηλαδή να φοβάμαι την τρέλα και είπα τώρα δεν με πειράζει και να τρελαθώ, θα είμαι τουλάχιστον δεν θα υποστώ τη βία αυτή που είχα ζήσει παλιότερα. Αυτό ήταν γύρω στο 81 με 84, όπου πραγματικά βίωσα μία κατάσταση ενθαρρυντική. Πήρα πολύ ελπίδα για το τι μπορεί να γίνει στην ψυχιατρική και για την ψυχιατρική μεταρρύθμιση. Διότι την εποχή εκείνη την εποχή υπήρχε όλο αυτό το κίνημα με τους αντιψυχιάτρους, με το Φράνκο Μπαζάλια στην Τεργέστη, και αυτό είχε έρθει και στη Γαλλία, δηλαδή εκεί που δούλευα εγώ ήταν ένας τέτοιος χώρος όπου πραγματικά είχε αρχίσει αυτή η ανθρώπινη αντιμετώπιση και όπου οι άνθρωποι, οι ψυχασθενείς είχαν όλα τα δικαιώματα ή τουλάχιστον είχαν αρκετά δικαιώματα όσο θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν. Ήθελα να σας πω λίγο, μια που λέω για Γαλλία, ότι στα γαλλικά η τρέλα λέγεται φολή. Το φολή αυτό βγαίνει από το λατινικό φόλια, που σημαίνει μπαλόνι. Το μπαλόνι που πλανιέται στον αέρα.
οι ψυχασθενείς βιώνουν μια πολύ βαθιά αγωνία, ανισορροπία, απομόνωση, έλλειψη ευχαρίστησης, ξεριζωμό, ερημιά, το αίσθημα του κενού. Δεν έχουν καμιά, συνήθως δεν παίρνουν επιβεβαίωση από πουθενά. Απουσία μια σταθερής πηγής εφορίας. Δεν υπάρχει νόημα ζωής, χωρίς φίλους συνήθως. Δηλαδή, είναι σαν αυτό, σαν το μπαλόνι που παραδέρνει στον ουρανό και πάει όπου το πάει ο άνεμος. Επειδή δεν υπάρχει αυτή η ευχαρίστηση, δεν υπάρχει η επιβεβαίωση, δεν υπάρχει χώρος να ζήσει ένας άνθρωπος. Μιλάω για σχιζοφρένεια ή για πιο προχωρημένες καταστάσεις. Γι' αυτό αναζητεί αυτή την ευχαρίστηση αλλού, εκεί που λειτουργεί μόνο φαντασιακά και ενοιολογικά, σαν το μπαλόνι. Και έτσι καταφεύγει στο παραλήρημα για να μπορέσει να επιβιώσει, για να μπορέσει να έχει έστω και αυτή τη λίγη ευχαρίστηση, που χωρίς αυτό δεν είναι δυνατόν να ζήσουμε. Εκεί στο που έγραψε η Μαρίνα το όνομά μου, έχει γράψει NDI, είναι η μέθοδος αυτή που χρησιμοποιούμε στην ψυχοθεραπεία, και ήθελα να πω απλώς ότι ο δάσκαλός μου τότε, ένα βιβλίο που βγήκε τώρα στα ελληνικά, ο τίτλος είναι «Από την ειδονή στην τρέλα». Δηλαδή, όταν ο άνθρωπος δεν ζει καλά, όταν δεν έχει ευχαρίστηση, δεν έχει ειδονή στη ζωή του, υπάρχει αρρώστια. Ο άλλος πόλος είναι η αρρώστια. Ήθελα να σας πω και λίγα πράγματα για το στίγμα. Το στίγμα στην ψυχική διαταραχή είναι μια δεύτερη νόσος, λένε οι ψυχίατροι που έχουν ασχοληθεί και στην Ελλάδα και παντού. Και όχι μόνο, όλοι οι άνθρωποι του χώρου το ξέρουν αυτό. Το στίγμα, η λέξη στίγμα, προέρχεται από το ρήμα «στίζω», που σημαίνει «χαράσω», «προκαλώ σημάδι», «με πειρακτωμένη σφραγίδα», «προς όνειδος» ή «τιμωρία». «Χαράσω το δέρμα» ως ένδειξη ατίμωσης, ηθική κοιλίδα. «Στιγματίζομαι» σημαίνει «χαρακτηρίζομαι ως κοινωνικά μη αποδεκτός». Στην αρχαία Ελλάδα το στίγμα χαρασόταν ή εντυπωνόταν με κάψιμο στους δούλους ή στους εγκληματίες προδότες για να φαίνεται η κοινωνική κατωτερότητά τους. Ήταν ηθικά μυαροί και έπρεπε να τους αποφεύγουν. Στις μέρες μας υπάρχουν πολλοί λόγοι να στιγματιστεί κάποιος, αλλά ένας από τους πιο σημαντικούς λόγους είναι οι ψυχικές διαταραχές. Και οι ψυχικές διαταραχές, όπως είπε και ο πρεσβύτερος νωρίτερα, είναι διαχρονικές. Δεν είναι μόνο τη στιγμή που το άτομο περνάει την κρίση, τη στιγμή της κρίσης. Είναι διαχρονικές και τον αφορούν για όλη του τη ζωή, καθώς επίσης αφορούν και τις οικογένειες, την οικογένειά του. Έχω σημειώσει διάφορα, αλλά ξέρω. Εκείνο που θα μπορούσε να βοηθήσει πραγματικά είναι να καταφέρουμε να ξεπεράσουμε αυτές τις στερεότυπες αντιλήψεις που υπάρχουν για την ψυχική νόσο. Η
η αντίληψη για την επικινδυνότητα του ασθενούς ή όλη αυτή η ετικετοποίηση που υπάρχει ιδιαίτερα στη σχιζοφρένεια αλλά και, και στις διπολικές διαταραχές. Από τις πιο αρνητικές πεποιθήσεις ιδιαίτερα η διαγνωστική ετικέτα της σχιζοφρένειας συνοδεύεται από τις πιο αρνητικές πεποιθήσεις, παρόλο που οι σύγχρονες θεραπείες έχουν καταστήσει την νόσο αντιμετωπίσιμη και δεν υπάρχει η επικινδυνότητα αυτή που φοβόμαστε. Η καταπολέμηση τώρα του στίγματος απαιτεί βαθιές πολιτισμικές και ψυχολογικές αλλαγές. Το βασικότερο είναι η αποδοχή του άλλου, η αποδοχή του διαφορετικού. Να πάψουμε να φοβόμαστε. Ο φόβος της τρέλας, ο φόβος του διαφορετικού, όλη αυτή η αντιμετώπιση με δυσπιστία και επιφυλακτικότητα. Χρειάζεται να αλλάξει η συλλογική συνείδηση, η οποία όσο και να έχουν περάσει τόσα χρόνια παραμένει εχθρική σε ό,τι αποκλίνει από το κανονικό. Ένα πολύ σημαντικό, ένας τρόπος είναι να είναι η πληροφόρηση, είχε μιλήσει η κυρία νομικού προλίγου, η πληροφόρηση του κόσμου για όλα αυτά τα θέματα και η δημιουργή διαφόρων δομών που να μπορούν να, να βοηθήσουν και, και προληπτικά. Θα ήθελα να σας πω ότι... μισό λεπτό γιατί κοντά. Μέσα από την εμπειρία μου, εγώ θα προτείνω ανεπιφύλακτα τους ξενώνες. Τώρα αυτό δεν είναι θέμα δικό μου, αλλά από την εμπειρία που έχω, θεωρώ ότι είναι ένας τρόπος που βοηθάει τους ανθρώπους που δεν μπορούν να ζήσουν με την οικογένειά τους. Αλλά και πάλι οι ξενώνες, όπως τους φτιάξαμε μετά από τη Λέρο, ήταν και παραμένουν μικρά ψυχιατρία. Θεωρώ ότι και εκεί, ίσως οι ψυχίατροι θα μιλήσουν αργότερα για αυτό το θέμα. Και βασικά θα πρότεινα επίσης τη μείωση της ψυχιατρικής εξουσίας σε όλες τις δομές και βασικά την πρόληψη. Μέσα στην πρόληψη είναι και η δουλειά σε όλα τα επίπεδα της κοινωνίας και ειδικά ιδιαίτερα στα σχολεία. Ακόμα δηλαδή στις μέρες μας δεν υπάρχουν ψυχολόγοι στα σχολεία. Άμα πάει κανείς σε ψυχολόγο πρέπει να πληρώσει, δεν υπάρχουν στα ταμεία κτλ. Σας ευχαριστώ. Δώσουμε σε αυτές τις κοινότητες την ευκαιρία να μιλήσουν. Σε όλους αυτούς τους ανθρώπους, εμπλέκονται σε αυτό που λέγεται ψυχικές παθήσεις, να μιλήσουν. Να μιλήσουν από τα κάτω, να μιλήσουν οι κοινότητες, να στηριχθούμε στην αλληλεγγύη, στη συμμετοχή αυτής της άμεσης δημοκρατίας των κοινοτήτων.